Καλησπέρα παιδες, The Best Cardger εδώ. Συνεχίζουμε στα Τρίκαλα, στο ίδιο παρεάκι με τα VAG. Τώρα έχουμε μόνο ένα... VAG όλε. Μόνο VAG, έτσι. Ναι. Τώρα έχουμε ένα Seat Leon FR, είναι του φίλου Βαγγέλη. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Πες μου αρχικά ποια χρονολογία είναι το αυτοκίνητο και με ποιον κινητήρα. Είναι του 2.5, του AlphaUQ, 19 πυρο. Το 1820 αβάλλου, το κλασικό, ναι. Εντάξει, ένας κινητήρας με φοβερά περιθώρια βελτίωσης. Δεν είναι τυχαίο που βλέπω και το παρεάκι ότι το έχετε τιμήσει το συγκεκριμένο μοντέρ. Και όχι μόνο. Πες μου αρχικά στο μηχανικό κομμάτι σε βελτιώσεις, γενικά τι έχει κάνει. Το αυτοκίνητο στο μοτέρ του είναι stock, τελείως, δεν έχει πειραχτεί κάτι, 140.000 χιλιόμετρα. Ναι. Και έχει βελτιωθεί παντού περιφερειακά, από δισκόπλατο, εξάτμιση ολόσωμη, σωληνώσει intercooler, έχει μπει πάνω μεγαλύτερη τουρμπίνα Garrett GT3071 για απλή. Μπράβο. Αυτά. Από και αντλία, back. Από εκεί και πέρα, από φρένα και λοιπά, τι έχεις κάνει. Φρένα καλύτερο. Έχει τα κούπρα, τα φρένα και όλο το set προφυλακτήρες ότι φορούσε το κούπρα. Αναρτήσεις Bilstein V8 με λατήρα ή τα ρο. Ουσιαστικά σε όλους τους τομείς είναι κούπρα. Όλους, με αρκετά πράγματα πάνω. Ναι. Από εκεί και πέρα τα φρένα είναι ικανοποιητικά με αυτές τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Γενικά τα φρένα από τα VAG είναι όλα ικανοποιητικά. Είναι όλα ικανοποιητικά, σωστός. Έχεις κάποιο σκοπό για το μέλλον τώρα για κάτι παραπάνω να φτιάξεις? Ναι, έχουμε σκοπό να βελτιώσουμε το μοτέρ σε πιέλες, να ανεβεί η δύναμη κι άλλο. Μπράβο. Γιατί το αυτοκίνητο είναι stock στο παρόν, δουλεύει 1-4. Κάποια στιγμή δηλαδή να ανοιχτεί μοτέρ και να πας μια και καλή για τα πολλά. Αυτά. Ποιος έχει επιμεληθεί γενικότερα το αυτοκίνητο? Στο προγραμματιστικό κομμάτι πλέον το ρυθμίζει ο Ηλίας εδώ πέρα ο Κακαράτζας. VAG Tunes, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, έχει κάνει και τα υπόλοιπα. Εντάξει, μοτερικά δεν έχει επιμεληθεί κάποιος γιατί είναι μόνο συντήρηση γίνεται στο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί είναι stock. Και κάποια στιγμή όταν έρθει και η βελτίωση, με το καλό να γίνει. Με το καλό να το ξαναδούμε πάλι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και όλα τα αυτοκίνητα της παρέας θα ξαναγίνουν πιο δυνατά. Όλοι αυτό κάνουν, εντάξει. Στο παρελθόν ήσουν με άλλο setup. Στο παρελθόν ήταν K3S, stock, μετά έγινε K3S υβρίδιο με φτερό. Και τώρα είμαστε Big Turbo, ναι. Οπότε θα το δούμε κάποια στιγμή και με ένα άνοιγμα να το ακούσουμε και λίγο. Θα το κάνουμε και άνοιγμα, ναι, όσο θέλουμε. Ωραία, ωραία. Είναι τέρμα όλη μέρα. Έτσι, σωστό, είσαι ωραίος. Κάθε κόφτη δεν αλλάζουμε. Το χαίρεσαι κάθε μέρα και αυτό μετράει. Κάθε μέρα, ναι. Το έχεις και άψογο διατηρημένο και το εσωτερικό του και το εξωτερικό του είναι φοβερό και μπράβο. Ευχαριστώ. Μεγάλη να το χαίρεσαι και θα χαρώ να τα πούμε ξανά. Κι εγώ, στο επόμενο setup. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Αναμένω ξανά να δω τα αυτοκίνητα και αρκετά βελτιωμένα όλα. Τα λέμε ξανά. Καλή συνέχεια και στα παιδιά. Με προσοχή στους δρόμους πάντα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή, παιδες, είμαστε καθοδόν εδώ μαζί με τον φίλο Βαγγέλη. Στο πανέμορφο λιοντάρι του. Λεωνίδας. Έτσι ακριβώς ο Λεωνίδας. Έχουμε μία μέρα βροχερή, μας τα χάλασε. Μας τα χάλασε ο καιρός. Αλλά... καλό, αλλά εντάξει πάλι γίνεται, VAG είναι πατάμιξη στην βροχή. Έστω και έτσι πάμε και βροχή ένα άνοιγμα να το δούμε, γιατί όχι. Ναι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το σημείο. Έχουμε και πίσω και τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας. Ναι. Οπότε τώρα κάποια αυτοκίνητα της παρέας ίσως λιτάγει να τα έχετε δει σε βίντεο, θα ανέβουν όλα κατά διαστήματα. Και θα δούμε τώρα εδώ πέρα και με τον Βαγγέλη τι κάνει ο Λεωνίδας, όπως λέει. Στη βροχή πάντα, εντάξει. Στη βροχή, εντάξει, ναι, σωστός. Λίγο είσαι για το σκουνιάρισμα. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε και τα λέμε. Ναι. Έγινε.
Αλλά πώς πληρώνει αυτό το